2.500 ευρώ έκαναν φτερά από το λογαριασμό 73χρονου από το Ρέθυμνο, ο οποίος είναι ένα ακόμη θύμα ηλεκτρονικής απάτης. Προφασιζόμενος ότι είναι λογιστής, άγνωστος δια τηλεφώνου, έπεισε τον 73χρονο ότι δικαιούται επίδομα ρεύματος και αφού τον έστειλε σε ATM τράπεζας, κατάφερε να του αποσπάσει τους κωδικούς του λογαριασμού του και να του αρπάξει από μέσα ό,τι χρήματα είχε. Τα θύματα ηλεκτρονικών απατών πληθαίνουν και κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αποδεικνύονται οι περισσότερο ευάλωτοι σε τέτοιες πρακτικές. Έχει γίνει μάστιγα πλέον το συγκεκριμένο φαινόμενο. Πάρα πολλοί πολίτες και ηλικιωμένοι, κυρίως ηλικιωμένοι, αλλά και πολίτες μικρότερων ηλικιών, μπροστά στην ανάγκη, στην αγωνία να εισπράξουν κάποιο επίδομα ή κάποια επιστροφή φόρου, να πέφτουν θύματα των απατεώνων. Δυστυχώς εμείς οι μεγάλοι δεν γνωρίζουμε καλά την τεχνολογία και λοιπά και είμαστε τα θύματα. Μα οι μεγάλοι είναι το πρόβλημα. Οι μικροί λίγο πολύ ξέρουν να χειριστούν την τεχνολογία σήμερα τα κινητά, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά έχει γίνει μεγάλη ενημέρωση και από την τηλεόραση και από τις αστυνομικές αρχές για το θέμα αυτό. Οπότε νομίζω ότι πλέον ο καθένας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία πώς θα προφυλάξει το εισόδημά του, την κάρτα του, τα λεφτά του. Πριν από λίγες ημέρες, με ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, ζήτησε εκ νέου την προσοχή των πολιτών. Οι επαγγελματίες λογιστές δεν θα ζητήσουν ποτέ τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες μέσω τηλεφώνου, email ή μηνυμάτων. Και οποιαδήποτε προσπάθεια από άτομα που παρουσιάζονται ως λογιστές να απαιτήσουν τέτοιες πληροφορίες πρέπει να θεωρηθεί ύποπτη και να αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές. Έχουν χαθεί εκατομμύρια ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς. Θεωρώ αδιανόητο πλέον ο κόσμος να πέφτει θύμα με τόσο μεγάλη ευκολία όσο επιτίδει και αν είναι οι απατεώνες που ζητάνε τους κωδικούς. Με μια σειρά επιδομάτων που θα αρχίσουν να καταβάλλονται από σήμερα, τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα, οπότε η προσοχή, όπως επισημαίνεται, πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Επιτίδη είναι, ναι. Οπότε ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός. Ο κόσμος πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και να μην είναι αφελής. Δεν πρέπει να κάνουμε την ανάγκη να μας οδηγήσει στους απατεώνες. Γινόμαστε πολύ πολύ πιο εύκολα θύματα αυτό το διάστημα. Αυτό που οι φοροτεχνικοί συστήνουν στους πολίτες είναι εκτός από το να μην αποκαλύπτουν αριθμούς και κωδικούς, να επικοινωνούν με τους λογιστές τους και να ζητούν πληροφορίες προκειμένου από μόνοι τους να διαπιστώνουν αν πρόκειται για απάτη και εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο να απευθύνονται στις αστυνομικές αρχές.